Γεια σου κόσμε! Τι γίνεται, καλά, πάντα καλά, πόσο καιρό έχουμε να πούμε καθόλου. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε στον Cybercraft πάλι, στη Season 2 και είμαστε στην τοποθεσία που θα γίνει το μελλοντικό μου σπίτι. Λοιπόν, και επειδή έχω κάποια πράγματα να σας δείξω. Λοιπόν, κλασικά, το είδος βίντεο το ξέρετε, σας δείχνω κομμάτια από το πώς πάει το building και αυτό. Οκ. Okay. Και στο τέλος μάλλον θα είναι ολοκληρωμένο. Επομένως δεν ξέρω αν αυτό θα είναι το δεύτερο ή το κάποιο τρίτο επεισόδιο. Θα δούμε. Λοιπόν, και το build μου δεν θα είναι εδώ πάνω αρχικά. Όλο το base θα είναι από κάτω. Και πού από κάτω? Εδώ από κάτω. Λοιπόν, εδώ πέρα θα υπάρχει μια σκάλη η οποία θα κατεβαίνει μέχρι κάτω, η οποία δεν ξέρω, κάποιος θέλει να την κάνω να μην φαίνεται. Ή θα βάλω κάτι από πάνω να φαίνεται σαν πάρκο και θα έχει πηγάδι, το οποίο με το νερό θα κατεβαίνεις μέχρι κάτω, 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 που σε αυτό το ύψος εκεί για τα... Αυτή τη στιγμή σπαμάρουνε στο TeamSpeak. Επομένως θα έχουμε αυτό τον ήχο από πίσω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και είναι σπαστικό μας. Εκεί κάτω θα είναι οι φάρμες. Εκεί πέρα μάλλον θα κάνω το πόρταλ ή κάποιο δέντρο, ή θα κάνω αυτό με τη λιμνούλα κάτω και το καταράκτη που θα κατεβαίνεις. Θα έχει ένα Minecraft Minecart elevator κάπου για να ανεβαίνεις πάνω. Και λοιπόν, όλο το ύψος είναι 30 blocks μέχρι κάτω, ναι. Και είναι 4 blocks σκάλες. Είναι μετά άλλα 5 blocks, δηλαδή σε αυτό εδώ το σημείο προς τα κάτω θα είναι τέτοιο, θα είναι το ο πρώτος όροφος ας πούμε, ο οποίος θα είναι σαν μισοφέγγαρ, θα πηγαίνει μέχρι εκεί και μετά θα ξανακατεβαίνει. Το πρώτο θα είναι μάλλον το hall που θα είναι το κρεβάτι και το chest room, το οποίο το chest room μάλλον θα είναι και απέναντι. Μετά στο επόμενο θα είναι το enchanting table, το brewing και το... πώς λέγεται, και το armory και γαμώ το teamspeak. Και κάτω κάτω θα είναι οι φάρμες με ό,τι μπορώ να βάλω, ό,τι καταφέρω να βάλω θα το βάλω. Στο ένα θα έχει μάλλον αγελάδες, πρόβατα και κότες. Βασικά οι κότες θα είναι ξεχωριστά, το κοτέ, το army το σεβόμαστε. Και θα έχει μάλλον και πολλά ακόμα, δεν ξέρω. Έχω ένα πολύ πρόχειρο πλάνο στο μυαλό μου. Είμαστε έτσι και έτσι μακριά από το... από το spawn. Και προς το παρόν δεν θα δείξω τίποτα στους άλλους. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο για να σας δείξω. Μάλλον θα έχω τελειοποιήσει τις σκάλες και τους διαδρόμους, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε. Τα λέμε σε λίγο, bye. Α, πού είναι η βάση? Μύρισέ μας, μύρισέ μας, έλα. Πού είναι η βάση? Λοιπόν, η βάση είναι από κάτω. Λάτε εδώ. Λάτε από κάτω. Πώς πάμε από κάτω? Α, από εκεί. Τι χάζε χολ. Κάτσε, εσύ το σκάψεις αυτό? Ναι. Oh my god. Γιατί το κάνεις αυτό με τη ζωή σου? Πιάτο. Πιάτο. Πόσο κάτω? Όπα, 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 εγώ έπεσα πολύ. Γιατί? Λοιπόν, σε αυτό εδώ πέρα το ύψος που είμαστε όλοι εμείς εκτός από τον Άγγελο. Wait, hold up. Εδώ πέρα. Γιατί λείπουνε σκάλες εκεί, τι τράπη πάει αυτό? Και από εδώ. Γιατί ήταν να φτιάξω τέτοια, και τώρα εδώ είναι τα σκαλοπάτια, έλα από εδώ. Α, κατεβαίνεις, Λοιπόν, wow. Εδώ πέρα θα είναι το κεντρικό hall μαζί με το chest room, το οποίο θα είναι εδώ πέρα. Εδώ. Εδώ είναι διάμεσα, τι θα είναι, το άγαλμα του Superman? Εκεί σκέφτομαι ή να βάλω το portal κάτω κάτω και να... και να έχει ένα δέντρο, γιατί... Κάσε λίγο! Λοιπόν, γιατί κάτω θα είναι όλες οι φάρμες που θα κάνω. Και σκέφτομαι να βάλω ή ένα δέντρο με το πόρταλ μέσα, ή να φτιάξω από πάνω, ξέρω, κάτι σαν πηγάδι, το οποίο θα κατεβαίνει νερό και θα τελειώνει κάτω από σένα. Ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα, έτσι, καταράχτες κάτω. Ωραία. Μετά, εδώ πέρα... Αυτό το βίντεο το δει ο Bumblebee θα πάθει trigger, που δεν μπορεί να παίξει Minecraft. Λοιπόν, εδώ πέρα θα είναι το enchanting room, το brewing αυτό και το armory. Το brewing αυτό. What are you gonna brew? Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με αυτά. Απλά θα το έχω σαν δωμάτιο. Λοιπόν. Και εδώ κάτω θα υπάρχουν οι φάρμες.
Τι εννοείς parkour? Σκαλοπάτια είναι, Άγγελε, δεν είναι όλα parkour, ηρέμησε. Ό,τι χρειάζεσαι βοήθεια, πες μου να το χτίσουμε. Okay. Λοιπόν, πολύ και εδώ πέρα θα υπάρχουν μεγάλες φάρμες. Κιάτο, κιάτο, αυτή τη σεζόν. Μιούτ, μιούτ το μικρόφωνο. Ναι. Πολύ ωραία, ναι. Ωραία. Αυτή τη σεζόν θα ήθελα να φτιάξω κάτι μεγαλειώδες και μεγάλο και grand. Και... Γιατί το λες σε πολλές γλώσσες? Δεν ξέρω. Και... Είναι πολύ μαθητή γι' αυτό. Κοίτα τι έκανε ο Κιάτο. Σε φάση, ανέβασε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή. Like... Πάρα πολύ ψηλά. Απλά σκεφτόμουν τι να φτιάξω, τι να φτιάξω. Περίμενε, δείτε πως θα κάνει trigger ο Κρήτο. Like it's huge. Ωραία, λοιπόν. Τίποτα, όχι. Νεκρός. Δεν πειράζει. Και εδώ κάτω θα είναι όλες οι φάρμες. Κάτω στη γωνία μου. Με ζώα, με πράγματα και άλλα τέτοια. Yes. Yes. Ναι, τι, τι. Μ' αρέσει που έχουμε πολύ μπλε στο σερβερ. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Εγώ θα είμαι λίγο. Γιατί ωραία, εδώ κάτω θα μείνει για πάντα, θα τον κλείσουμε, πάμε. Okay. Λοιπόν, για να κλείσω λίγο αυτό το βίντεο. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω παρέα. Να κλείσω το κομμάτι αυτό λίγο. Guys, έχουμε recording, sorry που το λέω. Ναι, μετά τα πολλά ονόματα τα οποία δεν πρέπει να ακούγονται μάλλον σε βίντεο. Λοιπόν. Εγώ θα κλείσω το βίντεο εδώ πέρα, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε στη φάρμα και σε άλλα project. Θα το κλείσω εδώ στο grand χώρο του Mr. Kiato. Αυτά από εμάς, απλά περίμενα να το δεις όταν τελειώσει. Έχουμε κάντε like σελίδα μας στο Facebook αν θέλετε να ενημερώσετε για τα νέα μας. Κάντε subscribe αν είστε καινούργιος viewer. Και πηγαίνετε και στο κανάλι εδώ του τυπάδα του. Γιατί δεν πέφτει κάτω? Άσε με. Γιατί δεν πέφτει? Είμαι shift. Είμαι shift. Υπέροχα! Λοιπόν, ήρθε η ώρα να... Λοιπόν. Και κάντε like στο κανάλι αυτού του τυπάδα που μόλις με έριξε και ντροπή του. Και subscribe στο κανάλι του. Και like σελίδα στο Facebook. Όλα αυτά τα ωραία. Είναι στα προτινόμενά μου, you know. Just that. Ποιος βάζει link στη description? Bye. 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 Σαγιονάρα. Να σου χαμίσω! Και γεια σας, τι μου κάνατε, αλλά πάρα αλλά και είμαστε στον Cybercraft. Οκ, λοιπόν. Βασικά γιατί τα λέω αυτά, επειδή είναι απόκομα για τέτοιο, από άλλο βίντεο. Λοιπόν, είμαστε εδώ που έχουμε φτιάξει την βάση μας και αυτό μάλλον είναι το τρίτο κομμάτι. Ναι, και έχουμε κάνει αυτά. Λοιπόν, έχουμε βάλει εδώ πέρα stone brick, γιατί stone brick θα έχει κυρίως και ξύλο το όλο σπίτι. Και έκανα και αυτό και το φεγγίτι με τα φύλλα εδώ πέρα, το οποίο μου αρέσει αρκετά, μπορώ να πω. Εδώ πέρα έχουμε κάτι φράχτες έτσι για να φαίνονται σαν κάγκελα ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, απλά μ' άρεσε και τα έκανα. Και τώρα είμαι έτοιμος να ξεκινήσω να κάνω τα δωμάτια και τα λοιπά. Απλά άνοιξα ίσα ίσα να δείτε και αυτό το κομμάτι και σε λίγο θα είναι και η συνέχεια. Είναι κανείς μέσα? Ο ντόγκι. Ντόγκι. Κάνε γουφ. Κάνε γουφ ντόγκι. Doggy kind of wolf. Ωραία. Ω, τερραν. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Και γύρισα πάλι εδώ στο βίντεο. Ναι, λοιπόν, τελευταίο κομμάτι από αυτό το βίντεο. Επιτέλους, ναι, επιτέλους. Έκανα πολλή δουλειά. Αυτή τη στιγμή, βασικά θα βγάλω το resource pack. Για να δείτε μία το σπίτι όπως είναι. Είναι το BWO, το resource pack. Ωραία. Λοιπόν, θα το βάλουμε σε λίγο για να δούμε όλο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, επιτέλους τελείωσε το σπίτι. Το base μου είναι έτοιμο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ πέρα το elevator το οποίο πάει κάτω-κάτω και είναι με minecarts. Θα το χρησιμοποιώ αυτό γιατί τελειώσει. Το να κάνω γύρω-γύρω στο σπιράλ του σπιτιού δεν λέγει πολύ. Τέλος πάντων, εγώ το έκανα επειδή μου άρεσε. Ωραία, λοιπόν, έχω φτιάξει αυτό εδώ πέρα το πράγμα πάνω. Για να μην έτσι ξεκάρφατε μια τρύπα η οποία πέφτει μέχρι κάτω. Έχουμε κάποιες λεπτομέρειες εδώ πέρα, κάποιες λεπτομέρειες από εκεί. Και από εδώ είναι ο μόνος λόγος ο οποίος δεν έκλεινα το βίντεο τόσο καιρό. Σκεφτόμουν εδώ πέρα να κάνουμε, όχι εγώ, ο Angel Prime, να κάνει... Ας πούμε μια πόρτα από redstone που να κλείνει πάνω και να κατεβαίνει.
Δεν έχουμε βρει ακόμα κανένα slime για να κάνουμε sticky pistons, επομένως αυτό το project θα γίνει μάλλον αργότερα. Και θα το κλείσω χωρίς αυτό. Επίσης, αυτός ο τείχος από εδώ και το ταβάνι θα γίνει μόλις τελειώσει η πόρτα εδώ. Εντάξει, ωραία. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, έχουμε το άδειο του hall εδώ πέρα, το υπνοδωμάτιο. Και αυτός είναι ο Ρίτο. Θυμάστε το Ρίτο? Από το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Ναι. Ο Ρίτο είναι το σκυλάκι το οποίο... Έλα πάμε, έτσι. Λοιπόν, είναι το σκυλάκι το οποίο είχα εδώ πέρα στο σπίτι μου στο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο και έκανε χαμό. Και τώρα είναι και στο Minecraft, για να μου σπέτα νευρά. Ναι, λοιπόν, συνεχίζουμε με το... Elevator, ναι. Με το chest room, το οποίο το έκανα με την Σοφία και τον Γιόλο. Δεν θυμάμαι άμα το είπα στο προηγούμενο κομμάτι, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε όλα τα πραγματάκια μας εδώ, όλα καλά, όλα... Ναι. Εδώ κοιτάξτε cobblestone. Αυτό είναι το τελευταίο. Όλα τα άλλα έχουν μέσα. Αυτά παίζει να, να σας τα έχω ξαναδείξει, επομένως συνεχίζω. Λοιπόν, redstone lab παντού, wood, stone brick κτλ. Τώρα, πάμε. Η βιβλιοθήκη. Πάμε, πρώτα στον πάνω όροφο. Λοιπόν, αυτός είναι ο πάνος όροφος. Εντάξει, ο πάνος, ο όροφος. Λοιπόν, θα τον ονομάσουμε πάνω. Πάνω, τι κάνει, καλά. Μια χαρά είναι ο πάνος, ο όροφος. Λοιπόν, εδώ είναι ο ή η Harley, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι φίλο να είναι. Παίζει και να μην είναι κανένα φίλο από ό,τι βλέπω. Τέλος πάντων, είναι το pigment το οποίο έχω βάλει εδώ κάτω, έτσι για το γαμώτο. Είναι και καλά ερευνητικό μέρος και διάβασμα και εδώ πέρα υπάρχει ένα είδος που εξαφάνισε το οποίο το μελετάνε και άλλα τέτοια. Λοιπόν, επίσης, εδώ είναι το πρώτο design table του server. Βασικά παίζει και ένα... Όχι, δεν νομίζω να έχει βγάλει κάποιος, βασικά ο Άγγελος, βίντεο με design table, γιατί δεν έχει κάνει ακόμα, επομένως μάλλον μέχρι το Σάββατο δεν θα έχει κάνει. Το Σάββατο είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Εντάξει, απλά παραμιλάω, σκάστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε κάτι που ξεκινήσαμε με τα παιδιά να κάνουμε. Να χαρτογραφήσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Όλα ξεκίνησαν επειδή πήραμε αυτόν εδώ το χάρτη από έναν villager και ψάχνουμε το mansion. Το mansion το βρήκαμε, ας πούμε. Δεν έχουμε πει ακόμα, αλλά το είδαμε, ξέρω, από μακριά και λέμε να πάμε να το δούμε, να σπονάρουμε ότι έχει εκεί μέσα σε βίντεο. On record. Επομένως δεν ξέρω άμα θα είναι αυτό ή το επόμενο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτός είναι ο χάρτης, ο οποίος θα προσπαθήσω να τον κάνω όσο πιο μεγάλο γίνεται, έτσι ώστε όπου και να κάνουμε κάποιες βάσεις, π.χ. εδώ είναι το spawn, που έχει και ένα χαρτί ίδιο. Εδώ βρισκόμαστε τώρα. Και αυτό, αυτό εδώ, είναι κάτι το οποίο θέλω να ετοιμάσω. Και μάλλον θα το δείτε στα επόμενα επεισόδια. Αυτό. Θα ετοιμάσω και εδώ πέρα κάτι πραγματάκια. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Ωραία. Λοιπόν, και θα το γεμίσω όλο αυτό εδώ πέρα με χάρτες. Αυτός... Τι έπαθα και πεθαίνω. Λοιπόν, αυτός είναι ένας... Πώς το έλεγε, ένα επι... Έχει γίνει επιμήκυνση 4 φορές, βασικά 3. Και είναι το μέγιστο του χάρτη που μπορούμε να φτιάξουμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε και άλλα μέρη να σας δείξουμε. Να σας δείξουμε, γιατί πληθυντικός, τέλος πάντων. Τι είπες, Χάρλι? Οκ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Μετά έχουμε το armory, το οποίο δεν είναι καμία armory, γιατί δεν έχω φτιάξει καμία armory, εκτός από κάποιες οι οποίες έχουν σπάσει. Ή έχουν καεί, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, διάφορα πραγματάκια, λάβες πάνω, λάβες δεξιά, λάβες αριστερά και τέτοια, redstone lamps. Εδώ, α, έχω πράγματα εδώ, μπράβο μου. Εδώ τίποτα. Αυτό, εντάξει, τίποτα το περίεργο και πολύπλοκο και ντε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε το brewing τέτοιο, το οποίο πήγα και μάζεψα από ένα fortress blazes. Παίζει να είμαι επίσης ο πρώτος που έχει φτιάξει brewing room. Τέλος πάντων. Και συνεχίζουμε, πάμε στο κάτω μέρος. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Έχουμε τα σκυλάκια μας εδώ, για σκυλάκια δύο σκυλάκια, ωραία. Λοιπόν, οι φάρμες, δύο ειδών φάρμες, τα πιο χρήσιμα είναι τα seeds μαζί με τα wheat.
Τα Sugar Canes. Πέφτουν τα FPS, γιατί? Και πατάτες, οι πατάτες είναι πολύ χρήσιμες όσο έχει να κάνει με φαΐ. Γιατί μόνο πατάτες χρήσιμες πιο από εδώ και πέρα. Και είμαι επιτέλους ανεξάρτητος από θέμα φαγητού, γιατί έμενα πολλές φορές χωρίς φαγητό. Και ναι, έτρεχα, έβρισκα από αλλού και άλλα τέτοια. Λοιπόν, Sugar Canes και εδώ. Α, σε περίπτωση που αναρωτιέστε γιατί είναι αυτά εδώ πέρα και από δίπλα έχει τοίχο. Έχει νερό εδώ από κάτω, εντάξει. Ναι, δεν είναι επικιάτικες ιδέες εδώ για να σας δίνω τόσες πολλές από το μέρος, οκ. Ωραία. Μετά, έχει παντού leaves, γιατί μου άρεσε αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει. Από εδώ πέρα πάει στο Minecraft Elevator. Εδώ έχουμε ένα όμορφο πόρταλ. Οκ. Έρχεται ξανά δει πόρταλ, πιστεύω. Η γλυκιά μας λιμνούλα η οποία δείχνει πάνω. Και τελευταίο κομμάτι, οι φάρμες μας. Λοιπόν, έχουμε αγελάδες. Τι κάνει κότα εκεί μέσα? Τι κάνεις εσύ εκεί μέσα? Γιατί είναι τόσο... Ήρθε κάποιος και μας ξεκλήρισε τις αγελάδες. Δεν ξέρω, νομίζω είχα περισσότερες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι, το κοτέτο άρμι δανείζει αυγά από εδώ και από εκεί. Θέλω να κάνω κάτι, θέλω να πέσω μέσα. Βασικά τώρα έχω πάρει μερικά, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να πέσω μέσα να δω πόσα σάκ θα πάρω. Τα δύο είναι σίγουρα. Και είμαι ακόμα στη μέση και από ό,τι ακούω μαζεύω πράγμα. Έχω κατεβάσει πολύ τα sounds γιατί δεν τις μπορώ τις κότες. Και έχουμε μόνο αυτά τα αυγά. Υπέροχα. Λοιπόν, μπείτε λίγο στο... Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επίσης πρόβατα τα οποία χρειάζονται για να παίρνουμε το γουλ. Αυτό γιατί είναι τέτοιο χρώμα δεν ξέρω. Ένα αλογάκι το οποίο το βρήκα εδώ κοντά και του βάλα μια σέλα. Okay. Και τέσσερα λάμα το οποίο βρήκα εδώ κοντά. Λοιπόν, έχω βάλει κόκκινο μα... όχι, grey. Grey wool, pink και το mauve. Purple. Λοιπόν, και τώρα, ελπίζω να σας αρέσει αυτό που θα κάνω γιατί είναι ο... ας πούμε, κάπως έτσι θα τα βλέπετε από εδώ και πέρα στον server το βίντεο. Λοιπόν, βάζουμε το resource pack και ξεκινάμε. Λοιπόν, το έχετε δει και τις πικέτικες ιδέες, άμα δεν έχετε δει τις πικέτικες ιδέες, ψάξτε μες στο κανάλι μου, είναι μέσα εκεί οι πικέτικες ιδέες, είναι πολύ ωραία σειρά, να πάτε να δείτε, σας δίνουν ιδέες κτλ. Δεν είμαι εδώ για να κάνω διαφήμιση για τις πικέτικες ιδέες, είμαι εδώ για να σας δείξω το σπίτι πώς είναι με το resource pack. Το νερό αυτό που είναι πιο γαλάζιο μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, αυτά φαίνονται εδώ πέρα και πάμε σιγά σιγά προς τα πάνω. Α, κάτι που ξέχασα να σας δείξω είναι ότι εδώ κάτω έχω... βρήκα ένα spawner. Α, γεια σας. Και είναι σκέλετο spawner και βαράω εδώ πέρα, παίρνω τέτοια και... είναι πολύ πρόχειρο σαν spawner, δηλαδή δεν είναι αυτόματο. Αλλά οκ. Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε πρώτα πάνω, μιλάω ήδη τουλάχιστον 10 λεπτά, επομένως θα πρέπει να το κλείσω σιγά σιγά. Λοιπόν, σας δείχνω λίγα πλάνα για το πώς φαίνονται με το καινούριο resource pack, γιατί μπορεί να φαίνονται σαν πολύ διαφορετικά. Επίσης, με το BWO, αυτό εδώ πέρα που έμοιαζε με mention δεν έχει γραφικό. Πρέπει να φτιαχτεί αυτό, δεν γίνεται. Έχεις ένα σημείο δεν έχει γραφικό. Θα πεθάνουμε όλοι. Λοιπόν, πάμε και παραπάνω να τελειώνουμε το βίντεο γιατί θα φύγει χίλιες ώρες. Μπορεί να μην βάλω μερικά τα προηγούμενα κομμάτια που έχω βγάλει. Λοιπόν, ωραία πράγματα, όμορφα. Μ' αρέσουν οι φούρνοι όπως είναι έτσι, ειδικά άμα έχεις κάτι σαν σπηλιά. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Τα τσέστη είναι επίσης πανέμορφα. Εδώ πέρα πρέπει να κάνω κάτι αλλά δεν έχω καμία ιδέα για το τι θα κάνω. Και πάμε πάνω. Κάποιον σκοτώνουνε. Λοιπόν, και αυτό είναι το κομμάτι. Το πάνω. Γιατί μιλάω έτσι. Το κομμάτι κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου καμιά ιδέα για το τι θέλετε να χτίσω στο σερβερ. Και λοιπόν, θα το κλείσω πέφτοντας. 3 2, όχι. Βασικά, like μας εσάς. Ναι. Like μας εσάς, subscribe μας. Δεν έχετε κάνει subscribe, στους φίλους σας γιατί με βοηθάει. Και κάντε comments από κάτω για ό,τι γουστάρετε. Οκ, λοιπόν, έχουμε και μια σελίδα στο Facebook.
που άμα θέλετε κάνετε like για να ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο και μπείτε και στο Discord server γιατί κάποια στιγμή θέλω να αρχίσω σειρά που θα παίζω με viewers. Okay? Okay. Όλα τα links είναι στο description. Τα λέμε την επόμενη φορά. Σαγιονάρα!